destes programadinhas. Confesso que devia haver uma graça. Eu estou eu com o namorado com mais 10 pulmões. Estás a pantar, está a dizer que me deve ter que ir para Nas as poucas aqui, ως αναφοράτης, ως το λες το ενδιαφέρον, την έχει το έτσι γενικά και έτσι, μάλλον επειδή είναι και πρόσωπος από την ώρα του επιμετάζεται, νομίζω ότι τη τελική απόφαση θα έχουν ήδη οι επιχειρηματίες. Δηλαδή, εσείς είναι αυτοί που κατευθύνετε το Υπουργείο και είναι προορισμένοι που σας ενδιαφέρουν. Γιατί σκεφτείτε το Υπουργείο να πει σε μια λογική να ετοιμάσει. Μεταφορική γραμμή σιδηροδρομική παρακάμπτοντας την Αρμενία και θα πηγαίνει Κωνσταντινούπολη, θα είναι συνεχής γραμμή Κωνσταντινούπολη-Μπακού. Η κεντρασία είναι 2 ώρες αεροπορικός και είναι κάποιες ώρες μια βραδιά με το τρένο. Τι θα ήταν για μας, θέσαμε το θέμα και πολλές φορές παλιότερα, ούτως ώστε Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη-Κωνσταντινούπολη-Μπακού και πιάσαμε την κεντρασία. Η κεντρασία δεν είναι μορφή, είναι τουρκογενείς δημοκρατίες όλες αυτές, οι οποίες έχουν ίδια γλώσσα, ίδια νοοτροπία με την Τουρκία, με τη διαφορά που μια διαφορά είναι πιο αναπτυσσόμενη. Και ιδιαίτερα τον Μπακού που έχει πετρέλαιο. Έτσι. Λοιπόν, δυστυχώς οι δικοί μας σιδηρόδρομοι δεν έχουν αυτή τα αναγκαστικά τα οποία τα θέσαμε επανειλημμένα. Τώρα, εάν με τις ιδιωτικοποιήσεις που πρόκειται να γίνουν ή δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει, αντιστραφούν αυτοί οι όροι, η σύνδεσή μας με την Τουρκία θα είναι σωτηρία. Ασπιρίνες μπορεί να υπάρχουν ποτέ. Πολλές. Η λύση είναι αυτό το οποίο μόλις αναφέρθηκε, μία φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος του σιδηροδρόμου, όπου θα μπορεί κάποιος να έχει δικά του βαγόνια. Ουσιαστικά είναι ένα να πληρώνει μόνο το κόστος του γραμμού. Πάνω σε αυτό δουλεύει, από ό,τι ξέρω, ο κύριος Σαπικιάν, αν δεν κάνω λάθος.